στον κόλπο του Ομάνο που δύο δεξαμενόπλια εξέπεμψαν σήμα κινδύνου για εκρήξεις και κατόπιν εκενώθηκαν με τη συνδρομή του Ιρανικού και του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Όπως επιβεβαιώθηκε, πρόκειται για το τάγκερ Front Alter σημαία Nissan Marshall και Κοκούκα Courageous σημαία Παναμά. Όπω μετέδωσαν τα διεθνή μέσα ενημέρωση και κατόπιν επιβεβαίωσαν οι ναυτιλιακέ εταιρείε, λίγο μετά τι εκρήξει που σημειώθηκαν σε αυτά, τα δύο τάνκερ εκενώθηκαν και δεν υπήρξε κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Τουλάχιστον ένα από τα δύο πλοία χτυπήθηκε από μαγνητικέ νάρκε. Το χρονικό των επιθέσεων στον κόλπο του Ομάν έχει ω εξή. Στι 9 παρα 10 έγινε η πρώτη έκρηξη στο Front Alter με σημαία Νίσον Μάρσαλ. Μια ώρα αργότερα η δεύτερη έκρηξη στο Κοκούκα Κουράτζες με σημαία Παναμά. Το Φρέντ Αλτέρ με φορτίο εθανόλης έκανε διαδρομή Κατάρ Ταϊβάν και ανήκει στην Ουρβηγική Εταιρεία Frontline. Το Κοκούκα Κορέτζιος ανήκει στην Ιαπωνική Ναυτιλιακή Εταιρεία Κοκούκα Σάνγιο Limited. Το πλοίο μετέφερε 25.000 τόνους μεθανόλης από τη Σαουδική Αραβία στη Σικαπούρη. Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Τζαβάτ Ζαρίφ. Οι επιθέσει έγιναν σε σχετιζόμενα με την Ιαπωνία πετρελαιοφόρα στον κόλπο του Ομάν. Ο χαρακτηρισμό ύποπτο δεν μπορεί καν στοιχειοδό να περιγράψει αυτό που φαίνεται πω έγινε σήμερα το πρωί. Επιτακτική ανάγκη το προτινόμενο από το Ιράν Φόρουμ Περιφερειακού Διαλόγου. Η Βρετανία εξέφρασε την ανησυχία τη για το περιστατικό, κυρίω επειδή τα δεξαμενόπλια περνούν τα στενά του χορμού, από τα οποία διέρχεται το 1 πέμπτο του πετρελαίου τη Μέση Ανατολή. Τα σημάδια της κλιμάκωσης της έντασης φάνηκαν από νωρίς. Η πρώτη επίθεση έγινε στις 12 Μαΐου. Τέσσερα τάνκερ έγιναν στόχος δολιοφθοράς. Στα πλοία είχαν τοποθετηθεί νάρκες αποδίτες. Η δεύτερη επίθεση με ντρόν έγινε στις 14 Μαΐου. Χτυπήθηκαν δύο σταθμοί άντλησης πετρελαίου, όπως αναφέρει η Σαουδική Αραβία. Ο Donald Τραμπ δεν έχει επισήμω αντιδράσει μετά το περίεργο περιστατικό, ενώ το πρακτορείο Bloomberg αναφέρει ότι ο λευκό οίκο συνεχίζει να αξιολογεί τι πληροφορίε για τι επιθέσει στο ΟΜΑΝ. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι συγκεκριμένη, ωστόσο, όπω σημειώνουν πολιτικοί αναλυτέ, τα περιστατικά που σημειώνονται σε μια θαλάσσια ζώνη στρατηγική σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο ρίχνουν κι άλλο λάδι στη φωτιά στι ήδη τεταμένε σχέσει